Απαντήσεις στην έντονη κριτική που δέχθηκε για το σχέδιο θυμέλη από καλλιτέχνες που ζητούν μέχρι και την παρέτησή της, δίνει μέσω του Αλφα η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασιανίδου. Ο στόχος μας εμάς είναι να στηρίξουμε ποιοτικές παραγωγές από όλο το φάσμα. Δηλαδή, όχι μόνο από θέατρα τα οποία έχουν στέγη και αυξημένες τα λειτουργικά τους έξοδα, δεν μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο πρέπει να είναι ότι ανοίγουμε, είναι πιο συμπεριληπτικό αυτό το σχέδιο και το θυμέλι χρηματοδοτεί τις παραγωγές. Δεν είναι σχέδιο στήριξης γενικά των θεατρικών φορέων. Και διασκεδάζει τις ανησυχίες για κλείσιμο θεάτρων, σημειώνοντας ότι δίνεται επιπλέον επιχορήγηση στους φορείς με στέγη. Τα θέατρα τα οποία θα έχουν στέγη μπορούν να πάρουν μέχρι και 20.000 ευρώ επιπλέον για τα λειτουργικά τους έξοδα. Η Υφυπουργός επαναλαμβάνει την πρόθεσή της να ακούσει τους φορείς και να συζητήσει μαζί τους τις παραμέτρους του σχεδίου, το οποίο θα επαναξιολογηθεί. Και θέλουμε σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα σχέδιο το οποίο να ικανοποιεί τους περισσότερους. Είναι αδύνατο να τους ικανοποιήσουμε όλους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία του νέου σχεδίου θυμέλης είναι ότι προστατεύει και τα εργασιακά δικαιώματα των ηθοποιών. Και αυτό νομίζω πρέπει να το τονίσουμε. Σημειώνεται πως σε γραφτή της ανακοίνωση η Υφυπουργός είχε προαναγγείλει διαβούλευση με τους φορείς το Φεβρουάριο.